Εκφράζω καταρχάς τα θερμά μου συλληπιτήρια στα τρία παιδιά του ναυτικού που χάθηκαν σήμερα. Και ειλικρινά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα έπρεπε ποτέ το λόγο να παραστήσω το συνταγματολόγο, γιατί μας κούρασε πολύ η συζήτηση για το Σύνταγμα. Και ειλικρινά περιμένω με πολύ μεγάλη περιέργεια να δω αν θα πραγματοποιηθούν αυτές οι απειλές ότι θα πάμε στο Συνταγματικό Δικαστήριο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, να δούμε τι είναι συνταγματικό και τι δεν είναι. Εκείνο όμως που σίγουρα δεν είναι συνταγματικό και έχει κριθεί αμετάκλητα είναι όλη αυτή η παρανομία τριών δεκαετιών. Αυτό έχει κριθεί σίγουρα συνταγματικά και το γράψατε στα παλαιά σας υποδήματα. Και εδώ θα θυμηθούμε λοιπόν, εάν γιατί ειλικρινά δεν ξέρω πόσο κακό ή πόσο καλό είναι τις άδειες να τις προκηρύξει η κυβέρνηση ή του ΕΣΥΡΟΥ για τις τελευταία ανάλυση αυτοί που θα πλειοδοτήσουν αυτοί που θα πλειοδοτήσουν. Αλλά εγώ θα σας θυμίσω το καθεστώς της ανομίας τι σημασία έχει για τη δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια. Να θυμηθούμε λοιπόν ότι το Ολυμπιακό παραμύθι, το οποίο ταΐσατε στον ελληνικό λαό, δεν είχε αντίλογο. Ποτέ δεν δόθηκε ευκαιρία στους ανθρώπους που αντιδρούσαν στην Ολυμπιάδα να βγουν και να πούνε τι σημαίνει Ολυμπιάδα για τον τόπο. Αυτοί λοιπόν, αυτά τα δισεκατομμύρια που χαθήκαν από την Ολυμπιακή αρπαχτή, ποτέ δεν έμαθε ο Έλληνας πολίτης σε σοβαρό διάλογο. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχουν κόμματα όπως το δικό μου κόμμα Οικολόγοι Πράσινοι αλλά και το ΚΚΕ που πάντα ήμασταν μονίμως αποκλεισμένα τα κανάλια. Και όταν προειδοποιήσουμε τους αγρότες ότι δεν θα τους λύσει το πρόβλημα αχελώς, αλλά είναι λάθος οι καλλιέργειές τους, ποτέ δεν μας ακούσανε κανένας γιατί ποτέ δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε. Να δούμε τι έγινε προχθές. Μιλάμε για τον κόσμο που είναι στο δρόμο. Και ο κόσμος που είναι στο δρόμο εγώ τον σέβομαι. Αλλά ενημερώνεται αυτός ο κόσμος. Πρόσφατα είδα μια ωραία καρτέλα λοιπόν από ένα μεγάλο κανάλι να μας ενημερώνει ότι οι μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι αυτή τη στιγμή χυμάζουν με γύρω στα 10.000 ευρώ μηνιαίο ετήσιο εισόδημα θα έχουν 76% μείωση του εισόδηματός τους. Πήρα και εγώ που είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, ήμουν όλη μου τη ζωή, πήρα το κομπιουτεράκι μου και ανακάλυψα ότι προφανώς θα πληρώνα 10% έως 20% λιγότερο από ό,τι πληρώνω σήμερα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι στον δρόμο ξέρουν αρκετά καλά μαθηματικά ή ενημερώνονται ακριβώς από τα κανάλια. Αυτή δεν είναι η συνταγματική υπόθεση των καναλιών. Αλλά αυτό το ξεχνάμε. Δεν θα θυμηθούμε το δημοψήφισμα, το ανέφερα άλλη συνάδελφοι, δεν χάνω χρόνο. Αλλά μιλήσουμε και για την εκοφαντική σιωπή. Μάθανε άραγε οι Έλληνες πολίτες τίποτα για την κυκλική οικονομία. Έχετε ακούσει μία λέξη για την κυκλική οικονομία. Έχετε ακούσει μία λέξη για συνεταιριστικές επιχειρήσεις που ενέργειας που σήμερα στη Γερμανία είναι το 20% των ενεργειακών πηγών της χώρας. Που στην Ελλάδα άνθρωποι ψάχνουν τι δουλειά θα κάνουν. Μηδέν. Γνωρίζει το κοινοβούλιο άραγε, γνωρίζει ο ελληνικός λαός ότι το 2010 το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε την έκθεση Σβέν Γκίγκολ του πράσινου ευρωβουλευτή η οποία έλεγε το ευρωομόλογο το οποίο τότε ήταν η λύση στα μνημόνια αλλά αυτή η λύση αποκρύβηκε από τον ελληνικό λαό. Ποτέ δεν έμαθε ο ελληνικός λαός ότι το Ευρωκοινοβούλιο είχε ψηφίσει την έκθεση Σβέν Γκίγκολ. Να μιλήσω και ρωτάω ακόμα και το Κοινοβούλιο. Ξέρετε ότι σήμερα τελείωσε στην Ελλάδα η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Μεσόγειο. Κανείς δεν το ξέρει γιατί κανένας και ο κανάλι δεν το είπε. Λοιπόν. Παρακαλώ. Δεν γίνεται έτσι τώρα. Λοιπόν. Τώρα. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι καθόλου μεγάλη σημασία το αν την άδεια θα την προκηρύξει το ΕΣΥΡΟΥ ή αν θα την προκηρύξει η κυβέρνηση, γιατί δεν υπάρχει αυτή στη ΕΣΥΡΟΥ. Το σημαντικό είναι ότι τα κανάλια είναι ζήτημα δημοκρατίας και η δημοκρατία δεν λειτουργεί στον τόπο. Μιλάτε για αγορά, αλλά αυτό που υπερασπίζεται είναι τη μαύρη αγορά. Μιλάτε για δημοκρατία, αλλά αυτό που υπερασπίζεστε είναι τη μαύρη προπαγάνδα. Εμείς λοιπόν υποστήκαμε τη μαύρη προπαγάνδα και δεν μασάμε με αυτά που λέτε. Θα αλλάξουμε το σύστημα γιατί αλλιώς δεν προχωράει η δημοκρατία στη χώρα μας.